ξεχνάω το όνομά σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα. Φαινόμενο Μαρίνα Σάτι, το κορίτσι με το αστήρευτο ταλέντο που τάραξε τα ελληνικά μουσικά δρόμενα το 2017 με την περίφημη Μάντισα, πλέον βάζει μπρος ολοταχώς για τη Eurovision. Στο δημιουργικό της Mixer συνδυάζει τον ελληνικό στίχο με εμβόλυμες αγγλικές φράσεις. Ο ήχος του Ζουρνά συναντά τη ρεγκετόν και παντρεύεται τη ραπ. Τα Βαλκάνια συνορεύουν με την Ινδία. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Ζάρι με τη Μαρίνα Σάτι να αναμένεται να φέρει εξάριστη Eurovision. Η Μαρίνα Σάτι γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο πατέρας της είναι από το Σουδάν και η μητέρα της Ελληνίδα. Οι γονείς της γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν στην Αθήνα, όταν ο πατέρας της σπούδαζε ιατρική και η μητέρα της στο Πολυτεχνείο. Ένας έρωτας κόντρα για την εποχή, με διαφυλετικές διαφορές, μια ιστορία αγάπης που συγκινεί βαθιά τη Μαρίνα Σάτι, όπως και η ίδια είχε αναφέρει. Σε ηλικία 5 ετών έφυγε από την Αθήνα και μετακόμισε με τη μητέρα της στο Ηράκλειο Κρήτης, έχοντας έντονες παιδικές αναμνήσεις. Θυμάται χαρακτηριστικά να παίζει με τον αδελφό της στο μαγαζί ραπτικής που διατηρούσε η γιαγιά της, πότε τη μοδίστρα και πότε την πολίτρια. Άλλωστε, η γιαγιά της και η μητέρα της υπήρξαν για εκείνη δύο γυναίκες σύμβολα, δείχνοντάς της το δρόμο να πιστεύει στον εαυτό της και να ακολουθεί τα όνειρά της. Στη Μαρίνα δεν άρεσε καθόλου όταν έφυγε από την Αθήνα, καθώς ένιωθε ότι ήταν μακριά από τα καλλιτεχνικά δρόμενα. Ανυπομονούσε να τελειώσει το σχολείο για να έρθει στην Αθήνα και να βρεθεί πάλι στην πηγή και να πραγματοποιήσει τα όνειρά της. Από πολύ μικρή κατάλαβε την καλλιτεχνική της φύση. Υπήρξε μάλιστα μεγάλη θαυμάστρια της Αλίκης Βογιουκλάκη με την αγαπημένη της ταινία να είναι η Αλίκη στο ναυτικό. Τα βράδια πριν κοιμηθεί έλεγε στους γονείς της ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός. Λίγα χρόνια αργότερα οι γονείς της επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Ο πατέρας της επέστρεψε στο Σουδάν και η απουσία του ήταν κάτι που τη στιγμάτισε. Για πολλά χρόνια δεν μιλούσαμε. Δηλαδή από 15 χρονών μέχρι 25 δεν μιλούσαμε. Και ξαναμιλήσαμε το 2013 νομίζω. Mm-hmm. Καλά είμαστε τώρα. Ίσα-ίσα δηλαδή, τον αγαπάω και πάρα πολύ και... με συγκινεί κιόλας, λέω, να σου πω την αλήθεια, όποτε συναντιόμαστε. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας. Λίγες εβδομάδες πριν η Μαρίνα βρεθεί στο Μάλμε της Σουηδίας για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη σκηνή της Eurovision, ο αγαπημένος της μπαμπάς έφυγε από τη ζωή καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα υγείας, βυθίζοντας σε θλίψη τόσο την ίδια όσο και την οικογένειά της. Μεγάλη της αδυναμία είναι και η μικρή αδελφή της που μένει στο Σουδάν. Η αδερφούλα μου. Ναι. 15 χρονών είναι εκεί. Έχει φωτογραφίες μας στο σπίτι και λέει αυτή είναι η αδερφή μου, αδερφός μου. Αλήθεια. Όταν πηγαίνουν καλεσμένοι στο σπίτι. Σε ηλικία 7 ετών ξεκίνησε το κλασικό πιάνο, ενώ η μεγάλη της αγάπη ήταν οι χοροδίες. Αργότερα στην εφηβεία της ξεκίνησε σπουδές στο κλασικό τραγούδι. Ολοκληρώνοντας το σχολείο, μετακόμισε στην Αθήνα για να σπουδάσει αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ παράλληλα σπούδαζε στην ανώτατη σχολή δραματικής τέχνης, ΒΕΑΚΙ αλλά και jazz μουσική. Το 2011 αποφύτησε από το μεγαλύτερο κολέγιο μουσικής στη Βοστόνη, το Μπέρκλεϊ, έχοντας πάρει υποτροφία. Εκεί έζησε 3 χρόνια, ενώ εργάστηκε και ως τραγουδίστρια σε ελληνικό εστιατόριο. Κιάτα, λουλούδια, μονοδόλαρα, πιο καλή καρσόνα είμαι εγώ. Ναι. Τα ήξερες όλα αυτά τα τραγούδια? Τίποτα. Πώς τα άμαθες? Εκεί έψαξες. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα και σκεπτόμενη το μέλλον της, αποφασίζει το 2016 να φτιάξει το δικό της διαδικτυακό κανάλι με δικά της τραγούδια. Μία ημέρα κάλεσε την παρέα της σπίτι για να τραγουδήσουν. Εκεί ήταν που γεννήθηκε το τραγούδι Κούπες. Έτσι, ένα απόγευμα το ανέβασε στο διαδίκτυο και μέσα σε λίγες ώρες το τραγούδι είχε εκτοξευθεί, συγκεντρώνοντας μέχρι σήμερα 27 εκατομμύρια προβολές. Αμέσως μετά έρχεται η Μάντισα, φτάνοντας στην κορυφή των charts σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Το τραγούδι πλέον έχει ξεπεράσει τις 55 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Η ξαφνική επιτυχία την άγχωσε τόσο που, όπως είχε αποκαλύψει και η ίδια, έκανε μέχρι και αίτηση για να γίνει αεροσυνοδός, αφού πάντα ήθελε να νιώθει ελεύθερη κάνοντας ταξίδια. Τα ευρωπαϊκά μέσα την παρουσιάζουν ως πρέσβυρα της ελληνικής και βαλκανικής σκηνής, μιας ιδιαίτερης διαδρομής που παντρεύει την παραδοσιακή μουσική με την pop, κλασική και τη σύγχρονη.
Το 2017 ίδρυσε επίσης τις Κόρες, ένα αμιγώς γυναικείο χοροδιακό σύνολο αποτελούμενο από περισσότερες από 150 γυναίκες, του οποίου διατηρεί την καλλιτεχνική διεύθυνση αναβιώνοντας τραγούδια παραδοσιακά με μοναδικό τρόπο. Λέτε μόνο μόνο λέτε. Θα πάρω φορά. Εμένα θα ακούσετε τώρα. Η Μαρίνα Σάτι είναι αυτοδημιούργητη. Θέλει να επιμελείται τα τραγούδια της, ακόμη και τα βίντεο κλιπ της. Είναι αυστηρή με τον εαυτό της, πειθαρχημένη και πάντα ζητά το τέλειο αποτέλεσμα. Πράγμα που είναι έτοιμη να κάνει για ακόμη μια φορά και στη σκηνή της Eurovision. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η επιτυχία της είναι δεδομένη. Όπα, 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 γάζι, 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 γάζι. Μάλιστα. Φαινόμενο πραγματικά όμως. Είναι από πιτσιρίκα, το έχει πολύ και για την ηλικία της έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα η Μαρία. Και έχει κάνει και επιλεκτικές δουλειές, αυτό είναι το καλό. Και πολλά τα έχει κάνει και μόνη της. Αυτό είναι το, δηλαδή ολομόναχη και βίντεο κλιπ και το ένα μα το άλλο. Μα έτσι ξεκίνησε, δηλαδή, κάποτε μόνη στην τραγουδία, ναι. Και ο καθηγητής φωνητικής πριν που είχαμε το ίδιο είπε ότι δεν είναι ένας καλλιτέχνης που απλά περνάει και χάνεται κάτι και της δίνεις και της αναθέτεις κάτι. Θα μπορούσε, το είχε πει. Είχε πει ήδη ότι όταν έβγαλα το τραγούδι «Θα σπάσω κούπες», όλοι μου με πέραν οι εταιρείες να βγάλουμε και άλλα επιτυχίες και είπε ότι όχι, όταν εγώ έχω κάτι να πω, τότε θα το βγάλω. Και τα βίντεο κλιπ της τα κάνει μόνη της. Δηλαδή είχε σταματήσει λέει, το δρόμο και είχε μαραθώνει και το είχε σταματήσει και λέει, θα το κάνουμε με την κάμερα μόνη μας. Εκεί ήταν ημέρα κινητοποιήσεων και το πέτυχε κλειστό και σου λέει τώρα είναι ευκαιρία να το κάνουμε. Μαζί και φίλους εντωμεταξύ, είναι φίλη της. Είναι όλα μία ιδέα. Εγώ θυμάμαι τότε στο ραδιόφωνο που δούλευα τότε, που λέμε τώρα για τους τράπερς και τις προβολές, τις εκατομμύρια στο YouTube, όταν βγήκε η Μάντισα, έκανε εκατομμύρια προβολές. Θυμάμαι, κάναμε, επειδή ήταν ένα είδος μουσικής που δεν το συνηθίζαμε τότε στο ελληνικό airplay, κάναμε έκτακτο meeting να δούμε τι θα κάνουμε με το φαινόμενο Σάτι και τη Μάντισα. Και αν θα παίξει και πώς θα παίξει, γιατί βλέπαμε τότε για πρώτη φορά ένα τραγούδι να πηγαίνει φουλ με προβολές εκατομμύρια στο YouTube και να μην είναι στα ραδιόφωνα. Και θυμάμαι όλοι τότε συζητούσαμε για τη Μάντισα. Και είχε κάνει γκέλ και σε μεγαλύτερες ηλικίες το συγκεκριμένο τραγούδι.